Μια σημαντική βοήθεια που θα γεμίσει το γιορτινό τραπέζι οικονομικά ασθενών συνανθρώπων μας έδωσε για άλλη μια φορά η Τράπεζα Χανίων που διένει με 5 τόνους αρνίσιου κρέατος σε κοινωνικά παντοπολία και συσίτια. Προσφέρουμε 5 τόνους αρνίσιου κρέατος σε 21 κοινωνικές δομές, κοινωνικά παντοπολία και συσίτια του νομού Χανίων. Έτσι ώστε τα οποία θα δανειοαμειθούν σε ανθρώπους και συμπολίτες μας που χρειάζονται βοήθεια αυτές τις μέρες. Ευχαριστούμε την Τράπεζα Χανίων, μιας και την έχουμε στην ενορία μας, πάντοτε κάθε χρόνο συμβάλλει αυτές τις μέρες και Χριστούγεννα και Πάσχα για να δημιουργήσει στους ανθρώπους εδώ της ενορίας μας και της πόλεως μας μια εύρυθμη κατάσταση ώστε να περάσουμε αυτές τις μέρες καθότι και αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν αυτού του καιρό. Να περάσουμε καλύτερα και πιο όμορφα μέχρι την Ανάσταση του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε την Τράπεζα Χανίων γιατί είναι ένα κίνητρο να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη, την προσφορά και την αγάπη στους συνανθρώπους μας. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και εύχομαι το Άγιο Φως των ημερών να φέρει ελπίδα και ένα μήνυμα αισιοδοξία σε όλους τους ανθρώπους. Τις άγιες ημέρες του Πάσχα, και ενώ η χώρα μας πλήττεται από την πανδημία του κορονοϊού τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, η Τράπεζα Χανίων συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση της δέσμευσής της για την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τράπεζα Χανίων, η δικιά μας τράπεζα, εκτός από τις οικογένειες που έχουν και δουλεύουν εκεί, μοιράζει πολλή ποσότητα κρέας σε κοινωνικές δομές. Οι ωφελούμενοι είναι 95 οικογένειες. Η διανομή θα γίνει σήμερα και στα 4 δημοτικά διαμερίσματα, Δημοτική Ενότητα Λυκιανού, Βουκολιών, Πλατανιά και Κολυμβαρίου. Και εκτός τους ωφελούμενους έχουμε βέβαια και άλλες ευπαθείς ομάδες που θα μπορούμε να διανέμουμε και μαζί με άλλα προϊόντα που διαθέτει ο Δήμο μας. Μεγάλη Πέμπτη, έχουμε ήδη τα ονόματα που αυτό, οπότε θα μοιράσουμε αυτά τα τρόφιμα και αυτό το κρέας στους ενορίτες μας. 38 άτομα έχουμε εμείς στο σύνολο της ενορίας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων είναι ένα ενεργό μέλος της κοινωνίας και συμπαραστέκεται πάντα στους ανθρώπους που έχουν πραγματικές ανάγκες.